Ο Νίκος Γρεκούσης γεννήθηκε το 1964 και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εργάστηκε ως αξιωματικός του λιμενικού σώματος, είναι από τους ιδρυτές του ένστολου συνδικαλιστικού κινήματος, ενώ σήμερα εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως οικονομολόγος. Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ιδρυτικό μέλος της κίνησης 136 και του Κοινωνικού Καταναλωτικού Συνεταιρισμού Θεσσαλονίκης. Επίσης, συμμετέχει ενεργά σε πολλούς συλλόγους με δραστηριότητες σε κοινωνικά, πολιτιστικά, αθλητικά και περιβαλλοντικά θέματα. Βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος της Θεσσαλονίκης και έχεις άμεση σχέση με αυτό το μέρος. Για εξήγησέ μας λίγο. Καταρχήν, η Θεσσαλονίκη έχει πολλά ωραία μέρη. Βρισκόμαστε σε ένα από αυτά, στο Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Και αγαπάω πολύ αυτό το μέρος, γιατί προέρχομαι από τη θάλασσα. Είμαι πρώην αξιωματικός του λιμενικού σώματος. Και η ζωή μου με τη θάλασσα έχει δεθεί για πάντα. Mm-hmm. Συμμετέχεις με τον συνδυασμό του Μάρκου Μπόλαρη. Συμμετέχω, μάλιστα, λέγεται και ο ίδιος ο συνδυασμός. Καταρχήν, ο συνδυασμός από την πρώτη στιγμή αποφασίσαμε να ονομαστεί με μία λέξη. Τη λέξη συμμετέχω. Η λέξη αυτή είναι η λέξη κλειδί. Αν θέλουμε ένα διαφορετικό αύριο για μας, για τα παιδιά μας, για όλους, αν θέλουμε μια καλύτερη ζωή, αυτό περνάει μόνο μέσα από την πράξη. Συμμετέχω λοιπόν στα κοινά, συμμετέχω και βλέπω τη ζωή από μια διαφορετική οπτική γωνία. Αυτό είναι απόλυτα αναγκαίο αν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο. Η συμμετοχή και μόνο η συμμετοχή του καθένα μας στα κοινά. Μπορείς να μου σκιαγραφίσεις σε 5 σημεία τους βασικούς άξονες του προγράμματός σας? Περιληπτικά, οι βασικοί άξονες του προγράμματος, του συνδυασμού συμμετέχω, είναι πρώτον, η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας δεν είναι ένα επιπλέον επίπεδο διοίκησης του κράτους. Η Θεσσαλονίκη δεν είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη της Ελλάδας και η συμπρωτεύουσα, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Η Κεντρική Μακεδονία είναι μια ευρωπαϊκή περιφέρεια και η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα μιας ευρωπαϊκής περιφέρειας που έχει το βλέμμα της στραμμένο στις Βρυξέλλες. Αυτή είναι η βασική διαφορά της φιλοσοφίας που φέρνουμε εμείς απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού. Δηλαδή, μέχρι τώρα όλοι θεωρούσαν την περιφέρεια και η σημερινή διοίκηση ότι είναι ένα μέρος του κράτους, του ελληνικού κράτους, ένα επίπεδο διοίκησής του. Δεν είναι έτσι. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι μια ευρωπαϊκή περιφέρεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει μέρημνα για την ανάπτυξή της και για την καλύτερη διευθέτηση των πόρων που διαθέτει να χωρίσει την Ευρώπη σε περιφέρειες. Μία λοιπόν περιφέρεια είναι η Κεντρική Μακεδονία με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη και η αναφορά της πρέπει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες και στον αρμόδιο επίτροπο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και αρμόδιο επίτροπο Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Εκεί λοιπόν πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας. Κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καθόλου. Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την παρούσα διοίκησή της έχει το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα. Όχι, το βλέμμα πρέπει να είναι στραμμένο στις Βρυξέλλες. Mm-hmm. Το δεύτερο άξονας πολιτικής είναι το ότι επιτέλους αυτό το μαγαζί πρέπει να δουλέψει σωστά. Αυτή τη στιγμή, κανένας από τους παλιούς νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας δεν μπορεί να συνεννοηθεί με το διπλανό νομό. Δεν υπάρχει η γραφειοκρατική υποδομή. Τι χρειάζεται λοιπόν? Χρειάζεται μια ανάπτυξη, μια ηλεκτρονική ανάπτυξη συστημάτων, έτσι να μπορεί η κάθε υπηρεσία να συνεννοείται με τη διπλανή της. Αυτό είναι εκ των ουκ άνευ για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς όλους τους πολίτες και προς κάθε συναλλασσόμενο. Η κατάσταση σήμερα πώς είναι, αλήθεια, πάνω σε αυτό? Είναι τραγική, σας λέω. Μια υπηρεσία του ενός νομού δεν μπορεί να συνεννοηθεί με την ίδια υπηρεσία του άλλου νομού. Επομένως, δεν έχει γίνει τίποτα από την άποψη της συστηματοποίησης της διοίκησης. Τίποτα απολύτως. Αλλά όλα αυτά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ναι. Ποιος είναι ο αυτός ο σκοπός? Είναι ένας άλλος άξονας πολιτικής. Η κοινωνική συνοχή. Οι περιφερειακές πολιτικές για την κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, για τι πράγμα δουλεύουμε? Για να περνάμε και να ευημερούμε καλά εμείς που ζούμε στην Κεντρική Μακεδονία. Αν δεν το καταφέρουμε αυτό, τότε τζαμπαδουλεύουμε. Mm-hmm. Πώς θα περάσει αυτό? Μέσα από τις αναπτυξιακές πολιτικές που έχουν ήδη προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και που τα κονδύλια αυτά είναι αδρανή στα ταμεία τα οποία βρίσκονται. Ακούμε τη σημερινή διοίκηση της περιφέρειας να λέει ποσά τα οποία από την Ευρώπη έρχονται στην Κεντρική Μακεδονία. Αυτά τα ποσά, όπως το μετρό, όπως το αεροδρόμιο, είναι έργα που γίνονται από την κεντρική διοίκηση. Η περιφέρεια η ίδια δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ για ένα έργο που θα κάνει η ίδια.
και το επαναλαμβάνω, ούτε ένα ευρώ. Το θέμα όμως δεν είναι να αναπτυχθείς ποσοτικά. Η μεγένθηση της οικονομίας φέρνει πλούτο στα χέρια λίγων και κάνει όλους τους υπόλοιπους να επιβιώνουν. Για μας ανάπτυξη είναι κάτι άλλο. Είναι η μεγένθηση της ευημερίας του κάθε ενός ξεχωριστά. Αν ο καθένας μας δεν έχει μερίδιο από την ανάπτυξη, τι να την κάνουμε αυτή την ανάπτυξη. Είναι νομίζω σαφές αυτό. Όπως και στην απασχόληση. Λένε ότι η ανάπτυξη θα φέρει απασχόληση και θα μειώσει την ανεργία. Ποια απασχόληση? Τους μισθούς των εξευτελιστικών 480 ευρώ το μήνα το θεωρούμε εργατική πολιτική και μείωση της ανεργίας? Λάθος. Οι πολιτικές για την απασχόληση πρέπει να είναι ολοκληρωμένες πολιτικές που θα κάνουν τον καθένα μας να αναπτύξει τις ιδιαιτερότητες του μέσα από την παραγωγική του δραστηριότητα σε αυτό που θέλει ο καθένας να κάνει. Έτσι, αυτή είναι η πολιτική φιλοσοφία που θα εφαρμοστεί σαν πράξη, εάν και εφόσον πάρουμε τη διοίκηση της περιφέρειας. Μάλιστα. Τώρα θέλουμε να πούμε λίγο προσωπικά για σένα, ως Νίκος Γρεκούσης. Κοιτάξτε, πιστεύω ακράδαντα ότι το μέλλον δεν ανήκει ούτε στην νεοφιλελεύθερη οικονομία, ούτε στην κρατικίστικη αντίληψη. Υπάρχει ένας τρίτος τομέας οικονομίας, ένα τρίτο οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, αυτό της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Που γίνεται ήδη πράξη. Που γίνεται ήδη πράξη και στην Ευρώπη είναι πολύ πιο προχωρημένη από εμάς εδώ πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο καθένας μας δουλεύει και έχει ο ίδιος το αποτέλεσμα της δουλειάς του. Ο πλούτος είναι ένας καινούριος τρόπος, νέος τρόπος παραγωγικών σχέσεων και διανομής του πλούτου. Ο καθένας λαμβάνει το μερίδιο του πλούτου της εργασίας που ο ίδιος παρέχει. Είναι ένα άλλο φαινόμενο το οποίο έχει μια άλλη οπτική γωνία και μια άλλη διάσταση κοινωνικότητας και στην οικονομία κιόλας, που ακόμα από στην Ελλάδα δεν μας περνάει από το μυαλό. Νομίζουμε ότι τα πράγματα εδώ είναι μονόδρομος. Δεν είναι μονόδρομος. Και όποιος θέλει να τα περάσει σαν μονόδρομο, θέλει να κοροϊδέψει την κοινωνία. Το Vio Scoop, το σούπερ μάρκετ, αυτό που έχετε φτιάξει, που εφαρμόζονται όλα αυτά που είπες νωρίτερα, είναι ένα πείραμα στην ουσία, το οποίο από ό,τι είδαμε και εμείς προσωπικά στη Citizen TV, πετυχαίνει. Έτσι είναι αυτό, δηλαδή ένα μοντέλο και αυτό ανάπτυξης. Έχουμε ανοίξει ένα κοινωνικό καταναλωτικό συνεταιρισμό με την ονομασία, όπως την είπατε, Βιοσκόπ, και εφαρμόζουμε εκεί τις πράξεις κοινωνικής οικονομίας και της αμεσοδημοκρατικής διοίκησής του. Το γνωρίσατε με ρεπορτάζ σας. Είναι, όχι, δεν είναι πείραμα, είναι ένα φαινόμενο το οποίο το προτείνουμε σε όλη την κοινωνία. Έτσι γίνεται η δουλειά. Φτιάξτε τις δουλειές μόνοι σας, να μοιράσουμε τον πλούτο μεταξύ μας. Αυτός είναι ο τελικός σκοπός της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Επίσης είσαι μέλος και στην κίνηση 136, αν δεν κάνω λάθος. Και μάλιστα με τις εκλογές τώρα θα γίνει και ένα δημοψήφισμα. Θέλω λίγο να μου πεις και για δύο πράγματα γι' αυτό. Πάλι στα πλαίσια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αναλάβαμε πρωτοβουλίες για ένα τραγικό έγκλημα που γίνεται στην περιοχή μας και είναι η πώληση του νερού. Λέγονται πολλά ότι δεν πωλείται το νερό, πουλούνται οι υποδομές, πουλούνται τα δίκτυα, πουλείται η διαχείριση. Όλα αυτά είναι, άμα διαβάσουν αυτά που πρέπει να διαβάσει ο κόσμος, είναι ψέματα. Πωλείται το νερό της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, κάτι τέτοιο δεν είναι ανεκτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαρακτηρίσει το νερό κοινωνικό αγαθό. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών το έχει ονομάσει ανθρώπινο δικαίωμα. Με αυτά τα πράγματα δεν παίζουν. Το νερό δεν πρέπει να πουληθεί. Τι γίνεται λοιπόν? Όλες οι κοινωνικές δυνάμεις έχουν οργανωθεί, η κίνηση 136, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ο Φορέας Σώστε το Νερό, ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΕΑΘ. Έχουμε οργανωθεί, έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας και την Κυριακή 18 Μαΐου, την πρώτη Κυριακή των εκλογών, έξω από όλα τα εκλογικά τμήματα, ο κόσμος θα δει κάλπες στους 11 υδροδοτούμενους Δήμους της Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, και σε όλους. 11 Δήμους Περιφερειακούς της Θεσσαλονίκης που υδροδοτούνται ή θα υδροδοτηθούν από την ΑΕ. Θα δουν στις εισόδους των σχολείων κάλπες. Είναι το δημοψήφισμα με την ερώτηση: επιθυμείτε την ιδιωτικοποίηση της εταιρείας ίδρυψης αποχέτευσης της Θεσσαλονίκης, ναι ή όχι? Στην πράξη, πες ότι βγαίνει, ας πούμε, ότι, και λέει ο κόσμος ότι όχι. Έχει όμως, θα έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτό? Κοιτάξτε, θα είναι ένα μέσο πίεσης? 1 εκατομμύριο υπογραφές θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, για να ασχοληθεί με το θέμα που της προτείνεις. Μαζεύτηκαν 1.800.000 υπογραφές για το νερό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε οδηγία σχετικά με, ναι, την κοινωνικότητα του νερού. Φανταστείτε λοιπόν
Φανταστείτε 1 εκατομμύριο Θεσσαλονικείς να δηλώσουν την αντίθεσή τους στην πώληση του νερού σε ιδιώτες, σε πολυεθνική εταιρεία. Δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι. Καταλαβαίνετε ότι είναι το μεγαλύτερο όπλο που μπορεί να έχουν οι πολίτες στα χέρια τους για να απαιτήσουν πλέον να μην ιδιωτικοποιηθεί το νερό της πόλης. Μάλιστα. Τώρα, για ποιο λόγο κάποιος να ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές τον Νίκο Γρεκούση? Ας μπουν όλοι στη σελίδα, σε ένα blog που έχω με το όνομά μου, να διαβάσουν εκεί, γιατί τώρα καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να τα πούμε όλα, να διαβάσουν εκεί για ποιους λόγους χρειάζεται μια διαφορετική αντίληψη της πολιτικής. Αυτά που έχουμε γνωρίσει μέχρι τώρα ανήκουν στο παρελθόν. Υπάρχει ένας τρίτος δρόμος. Εγώ τον περιγράφω όσο καλύτερα μπορώ και θέλω να ελπίζω ότι διαβάζοντας κάποιες τις δικές μου ιδέες θα μπορεί να ψάξει στη βιβλιογραφία και να ανοιχτεί ένας καινούριος κόσμος μπροστά του. Είναι ο κόσμος του τρίτου οικονομικού φαινομένου, της κοινωνικής και της αλληλέγγυας οικονομίας. Εγώ αυτό πρεσβεύω στην παράταξη, στο συνδυασμό του Μάρκου του Μπόλαρη, και όλες μου τις δυνάμεις θα τις διαθέσω για να πάει η κοινωνία και η οικονομία μας προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είναι και το μήνυμά σου προς αυτούς που σε βλέπουν τώρα? Αυτό είναι το μήνυμα. Ότι θέλω να δυναμώσουμε αυτού του είδους τη φωνή σε όλα τα θεσμικά όργανα. Είτε λέγεται Ευρωκοινοβούλιο, είτε λέγεται Ελληνικό Κοινοβούλιο, είτε λέγεται Περιφερειακό Κοινοβούλιο. Γιατί πραγματικά κοινοβούλιο είναι και εδώ στην περιφέρεια και αυτό έτσι θέλουμε να το κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.